Είμαστε, η ώρα είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά και ήρθε η στιγμή να συνομιλήσουμε με Αλέκο Τάτσι, τον πρώην πλέον προπονητή του Θρίαμβου Σερβιανών. Χθες βράδυ υπήρξε και με τη Βούλα Ζήγιο με την πλευρά των Σερβιανών. Έχουμε τον Αλέκο Τάτσι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Αλέκο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και εσάς και στους Σοκράτες. Λοιπόν, εγώ τολμώ να πω ότι δεν παραξενέθηκα τόσο πολύ, γιατί είχα μάθει από την Κυριακή ότι είχες υποβάλει την παραίτησή σου. Δεν ξέρω τώρα τι μεσολάβησε, αν έγινε δεκτή ή όχι. Ας μας πει λίγο το γιατί χρονικό και μόνος. Διάβασα μια ανακοίνωση η οποία αφήνει κάποιες αιχμές, η αλήθεια είναι. Πες μας λίγο τι συνέβη ακριβώς και πώς προέκυψε αυτό το διαζύγιο. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ξεκινήσω, Νίκο, να πω το εξής. Να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένα πρόβλημα με τη διοίκηση της ομάδος. Ανέκαθεν είχα άριστες σχέσεις. Mm-hmm. Το πρόβλημά μου είναι το εξής. Όπως είπες τώρα και εσύ, όπως ανέφερες τώρα, ότι ενώ είχες μάθει και εσύ από την Κυριακή ότι είχα θέσει την παραίτησή μου. Ενώπιον των παιχτών κιόλας. Μπράβο. Εγώ ξέρω να πω ότι από την εμπειρία που έχω στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια, ότι όταν ένας προπονητής θέλει να πει κάτι, αυτό που αισθάνεται και είναι μπροστά και η διοίκηση, το λέει στα αποδυτήρια. Που θεωρώ τα αποδυτήρια είναι η οικογένεια και σπίτι της ομάδος. Mm. Δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνω δημόσιο και το λέω. Σωστό. Και όμως αμέσως διέρευσε κάτι. Mm-hmm. Κάτι που αυτό υπήρχε από την αρχή της χρονιάς, σε κάποιες κουβέντες που είχα κάνει με τη διοίκηση, οτιδήποτε συζητούσαμε ξαφνικά μέσα σε 5 λεπτά μαθαίνουμε, δηλαδή μαθαίνονταν σε όλα τα Γιάννενα. Κάτι το οποίο δεν μου αρέσει αυτό. Όταν είναι μια ομάδα, έχει μια οικογένεια, οτιδήποτε πρόβλημα για να υπάρχει, αυτό το κρατάς μέσα. Mm-hmm. Να μην βγαίνει παρά έξω. Άρα υπήρχε πρόβλημα, μας λες, από το ξεκίνημα. Δεν προέκυψε ξαφνικά την Κυριακή αυτό. Όχι, 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 όχι. Αυτό υπήρχε το πρόβλημα. Πρόβλημα διαρροής. Με λίγα λόγια, πρόβλημα διαρροής. Διαρροών, ναι. Διαρροών. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Κάτι το οποίο αυτό εμένα με στενοχωρούσε. Είπα στην διοίκηση, είχα κάνει και ραντεβού και με τον πρόεδρο προσωπικά συγκεκριμένα. Είχα πει ότι αν θέλετε για το καλό της ομάδος, καλό να μην συζητάτε έξω οτιδήποτε συμβαίνει στα αποδυτήρια. Επέτρεψέ μου να πω ότι, και δεν το λέω με το να χαρίσω τα αυτιά μου, έχω περισσότερη εμπειρία από αυτού στον χώρο αυτό, ειδικά στα αποδυτήρια και με το θέμα της δημοσιογραφίας, του δημοσιογράφων, να προσέξουν το τι λένε έξω, τι συζητάνε έξω για τους ποδοσφαιριστές, για τον προπονητή, για το οτιδήποτε, για τα οικονομικά. Προφανώς. Κάτι το οποίο αυτό δεν έγινε. Αυτό έχει να κάνει με τη διοίκηση, Αλέκο, έχει να κάνει με κάποιους παίχτες σου. Έχει να κάνει και με τη διοίκηση, προφανώς με τη διοίκηση, αλλά έχει να κάνει και με κάποιους παίχτες. Μάλιστα. Που βγήκαν παρά έξω. Με εντυπωσιάζει αυτό, με εντυπωσιάζει, γιατί ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τη λειτουργία των αποδυτηρίων και τουλάχιστον μέχρι πέρυσι δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι ανάλογο. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και είχαμε έτσι ένα πάρα πολύ καλό άριστο κλίμα. Κάτι το οποίο φέτος δεν συνέβη αυτό το πράγμα και δεν έχουμε ακριβώς την ίδια ζεστασιά που είχαμε με πέρυσι. Mm. Και αυτό που οφείλεται, κατά τη γνώμη σου, δηλαδή κάτι συνέβη και χάλασε δηλαδή αυτή η σχέση. Δεν ξέρω, Νίκο, τώρα που οφείλεται κατά. Τώρα προφανώς σε πρόσωπα. Προφανώς σε πρόσωπα. Εγώ δεν έκανα να το ψάξω πολύ βαθιά. Απλά έκανα κάποιες συζητήσεις, κάποιες κουβέντες. Απέξαμε και με τον πρόεδρο, όπως είπα πριν, και με κάποιους παίκτες. Και τους είπα: καλό είναι να μην μιλάμε το οτιδήποτε συζητάμε στα αποδυτήρια. Το οτιδήποτε συμβαίνει δεν χρειάζεται να το ξέρει οποιοδήποτε διπλανό σας. Που λέει ο λόγος. Τέλος πάντων, κάτι που δεν έγινε. Μια αφορμή το παιχνίδι με τη Σιάτιστα που παίξαμε το εντός έδρας παιχνίδι. Που αγωνιστικά δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Αυτή είναι αλήθεια. Και δεν φοβάμαι να το πω αυτό το πράγμα. Όντως, εγώ και το είπα και στα παιδιά, όταν είχαμε μια πάρα πολύ κακή εικόνα. Άρα, εκτός από τη διαρροή που ξεκινήσαμε, mm-hmm. έτσι ένα πρόβλημα ήταν οι διαρροές, μάλλον από τα αποδυτήρια. Υπήρχε mm-hmm. και ένα πρόβλημα, φαντάζομαι, στην ομάδα και στο πώς έπαιζε. Και τα αποτελέσματα, δηλαδή, θέλω να πω με τα αποτελέσματα. Ναι, υπήρχαν κάποια πρόσωπα δυσαρεστημένα. Όταν μιλάμε για δεύτερη αγωνιστική, δεν μπορείς να έχεις απέτηση, τρομερή απέτηση. Όταν παίζεις μια ομάδα με budget 120-150.000 ευρώ, να έχουμε μια απέτηση, παράδειγμα, την επόμενη μέρα το πρωί να γίνουμε Μπαρτσελόνα. Mm. Δεν γίνεται αυτό. Πράγμα είναι φαντάζει δύσκολο, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ ξέρω ότι τα παιδιά κάναν τεράστια προσπάθεια. Νομίζω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε στο θέμα διαλογή ποδοσφαιριστών. Η διοίκηση μου έδωσε ένα budget από την αρχή του καλοκαιριού μέχρι ένα ποσό τάδε, το οποίο δεν ήταν μεγάλο ποσό, αλλά δεν μπορούμε ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη να γίνουμε ομάδα. Mm. Ήθελε χρόνο αυτό. Τέλος πάντων, κάτι το οποίο εμένα, αυτό ήταν αρχή γενομένης από το παιχνίδι της Χιάτστα, που υπήρχαν κάποιες μουρμούρες όσον αφορά για την εικόνα της ομάδος. Mm. Το οποίο ήρθε στα αυτιά μου, όπως είπα και πριν, επειδή εγώ δεν μ' αρέσει να ακούω τρίτους και γενικά μ' αρέσει να αυτά τα πράγματα να διαπιστώ πραγματικά και να ξέρω ότι είναι.
όντως 100% έτσι. Δεν έδωσα σημασία, δεν ασχολήθηκα με τρίτους στο τι λέει ο καθένας και άφησε το παιχνίδι να κυλήσει. Από εκεί και πέρα στο παιχνίδι την παραμύθι. Δύο ποδοσφαιριστές, όπως ο Ζώτα παράδειγμα, που ζήτησε το δελτίο στο ημίχρονο. Ενώ είναι ο παράδειγμα κοντά μου γενικός αρχηγός, βλέπει το περιστατικό. Του λέω το Δημήτρη ότι Δημήτρη, λέω, δεν είναι η ώρα αυτή τώρα να σε παρακαλώ πολύ. Η ομάδα έχει αγώνα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Πρέπει να ηρεμήσουμε, θα πούμε το παιχνίδι. Κάτι το οποίο εξελίχθηκε στο τέλος, ζήτηκε το δελτίο να φύγει. Πραγματικά καταλαβαίνω ότι αυτό όλα προκαλούν σύγχυση. Έγινε και τέτοιο περιστατικό. Mm-hmm. Άρα εγώ μπορώ πολύ εύκολα από αυτά που μας λες, Αλέκο, να καταλάβω ότι πέρα από το αγωνιστικό, που εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν 270 λεπτά για τρεις αγώνες δεν σκοράρεις, υπάρχει ένα μικρό θέμα. Νομίζω mm-hmm. ότι δεν ήταν η κύρια αιτία όμως αυτό. Άλλα πράγματα συνέβαιναν τα οποία ουσιαστικά σε εξώθησαν σε αυτή την απόφαση να αποχωρήσεις. Ακριβώς. Κοίταξε, Νίκο, καλά δώσε μου τα αγωνιστικά, όπως είπες και όντως είναι, το επιθυμητικό κομμάτι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά η δουλειά μου εμένα είναι με την ομάδα είναι να φτάσει την ομάδα μέχρι το τέρμα. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να τη βάλω, από εκεί μέσα να τη βάλω την παραστατήρια. Προφανώς, εντάξει, γιατί και δύο μάτς θα χάσατε στο 90, εντάξει. Στο καναλάκι κάναμε τις κλασικές ευκαιρίες, δεν βάλαμε την παραστατήρια. Στην παραμεθιά, εκεί με τον Μάρι τον Μπλέτσα, που δεν τον κατακρίνω έτσι κανένα περίπτωση, γιατί όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό το κομμάτι. Πάντως, εγώ ήθελα. Συγγνώμη, ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό το κομμάτι, ότι βλέπαμε και από τις φάσεις. Ωραία. Να πω την αλήθεια, δεν ήμουν σε κάποιο παιχνίδι, αλλά από τις φάσεις, ότι έπαιζε η ομάδα. Mm-hmm. Καλό ποδόσφαιρο. Έβγαζε φάσεις. Το έβλεπες ότι έβγαζε φάσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή, το λες και εσύ ότι δεν παίζατε τόσο καλά, αλλά έβλεπε το μάτι ότι έβγαζε φάσεις. Ωραία. Ακριβώς. Το πρόβλημα δεν ξέρω, μήπως ήταν στους επιθετικούς, γενικά δεν είχαν το εύκολο γκολ. Κοίταξε, αυτό ήταν ένα πρόβλημα, έτσι. Αυτή είναι αλήθεια. Ξέραμε ότι η ομάδα στο σκοράρισμα είμαστε δύσκολοι. Αυτή είναι αλήθεια. Πραγματικότητα, και όταν ξέρεις δεν έχεις καλούς ποδοσφαιριστές, που κάνεις εμπειρία και πάνω απ' όλα και να έχουν ευκαιρία στο σκοράρισμα. Έτσι. Αυτό εννοώ κανόνα. Και ήρθε και έδεσε το γλυκό, νομίζω, δεχόμενοι και δύο γκολ στο τέλος, ήρθε και έδεσε το γλυκό, δυστυχώς. Ναι, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, από εκεί και έπειτα τελείωσε το παιχνίδι με την παραμυθιά. Έβλεπα τα κεφάλια σκημένα των ποδοσφαιριστών, της διοίκησης. Έβλεπα λες και υπήρχε μεγάλη παρασκήνη, πώς να το πω. Mm-hmm. Αυτό που έπρεπε να κάνω και θεώρησα σωστό να κάνω, και όπως είπα και πριν, πώς προανέφερα, ότι αυτό που είπα, το είπα στα αποδυτήρια. Όταν λέει ένας προπονητής κάτι στα αποδυτήρια, σημαίνει ότι είναι το σπίτι του. Εκεί είναι η οικογένειά του, που δεν πάει να βγαίνει τίποτα έξω. Και όμως είδατε, όπως είπες και εσύ, είναι καλή ώρα πριν, ότι μέσα σε περιπτώσει το βράδυ το έμαθες την Κυριακή το βράδυ. Ναι, κάτι όντως, το οποίο οτιδήποτε να συζητάς βγαίνει παρά έξω. Λοιπόν, αυτό που έκανα εγώ ήταν, μίλησα στα παιδιά, όπως είπα και χθες, ότι τους είπα ότι είναι άτυχοι, ότι είμαστε πραγματικά άτυχοι, δεν είμαστε να γύρισε η τύχη την πλάτη, αλλά αδικούν τους εαυτούς τους και τους λέω ότι κάποια στιγμή αυτό θα μας γυρίσει. Τέλος πάντων, και λέω ότι τη διοίκηση, φώναξα τον γενικό αρχηγό μέσα και λέω. Θέτω την παρέτησή μου στη διοίκηση και δεν είπα παπάνε. Άλλο θέτω την παρέτησή μου, άλλο παρετούμε. Έχει διαφορά τεράστια. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια μπορεί η διοίκηση να μην την κατάλαβε, να μην την ξέρουμε. Έριξε τον μπαλάκι στη διοίκηση να αποφασίσει. Μπράβο, ακριβώς. Αν το πρόβλημα λοιπόν είναι προπονητής, δεν έχω κανένα πρόβλημα να καθίσω να μιλήσω μαζί τους, και αν τυχόν δεν τους κάνω, πολύ ευχαρίστω ότι θα έδιναν τα χέρια και θα έφυγα σαν φίλος και χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό το ανακοινώνω και φεύγω και γυρίζω στα Γιάννενα. Την Κυριακή το βράδυ ο πρόεδρος με πήρε τηλέφωνο και μου λέει τι έγινε, του εξήγησε πώς έγιναν τα πράγματα. Του λέω: Πρόεδρε, έξω την παρατησία μου στη διοίκηση σε εσάς. Του λέω: Αν το πρόβλημα είμαι εγώ, ίσως τα παιδιά να αλλάξουν την ψυχολογία τους, γιατί μετά από τις κάποιες πολλές περιπτώσεις των προπονητών, όντως αλλάζει η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Μου λέει: Όχι, οι ποδοσφαιριστές σε θέλουν όλοι, μου λέει. Αυτό μου λέει: Δεν νομίζω να γίνει, να αλλάξει η ψυχολογία. Αν πήγες να αλλάξει η ψυχολογία, τέλος πάντων μου λέει: Θα κάνω συμβούλιο και θα σε πάρω τηλέφωνο. Mm-hmm. Αυτό έγινε, Νίκο, 10 παρά 20 το βράδυ. Ναι, την Κυριακή. Εγώ στις 10:30 μαθαίνω ότι ο πρόεδρος έχει πάρει τηλέφωνο προπονητή. Από εκεί για μένα άρχισαν και σπάσαν όλα. Ναι, δηλαδή, άρχισε αντίστροφη μέτρηση, λογικό. Ακριβώς. Θεωρώ ότι όταν δεν έχεις μιλήσει με έναν άνθρωπο, με τον Αλέκο, αυτόν τον προπονητή που είσαι στην ομάδα, να ξεκαθαρίσεις πρώτα με το τοπίο μαζί του, το τι πρόβλημα υπάρχει. Και αρνητικό να ήταν, δεν θα με πειράζει καθόλου, πίστεψε με, γιατί πάντα κοιτάω το καλό της ομάδος. Πάντα κοιτάω, ποτέ δεν κοιτάω το εγώ μου και το εγώ μου κοιτάζω τα εμείς. Πάντα το κάνω αυτό. Θα ήθελα, ναι, okay, κανένα πρόβλημα, πρόεδρε, θα αποχωρήσω σαν φίλος και να πάει καλά η ομάδα. Όμως, δεν μπορώ όμως εγώ να μιλάω μαζί την Κυριακή το βράδυ και να μαθαίνω όμως ότι 10:30 έχω πάρει προπονητή τηλέφωνο κιόλας. Άρα υπήρχε πρόβλημα. Άρα στην ουσία αυτό που έκανα
μου δείξαν ότι όντως είχε πρόβλημα η προειδίκηση με εμένα. Ναι, και διάβασα... και έλεγε 10 η ώρα ότι δεν έχουμε πρόβλημα και θα κάνουμε συμβούλιο και τα λοιπά. Ναι, αυτό. Και μετά στις 10.30 μιλήσαμε με προπονητή. Ναι, και προσέξτε τώρα, μιλάμε τώρα για τα Γιάννενα, δεν μιλάμε για την Αθήνα, έτσι. Ναι, μια πόλη που μαθαίνονται μέσα σε 5 λεπτά. Που δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιο, η αλήθεια είναι αυτή. Καλοθελητές υπάρχουν πολλοί. Ναι. Τέλος πάντων, μου λέει ο πρόεδρος, αν δεν σε πάρω το βράδυ αργά, θα σε πάρω αύριο το πρωί να το καθαρίσουμε το θέμα. Εντάξει, εντάξει. Και περιμένω από την Κυριακή το βράδυ μέχρι και χθες το βράδυ στις 11 η ώρα που έβαλαν την ανακοίνωση που περίμενα να με πάρει ένα τηλέφωνο. Αυτό που με πλήγωσε και με στενοχώρησε ειλικρινά πραγματικά από τον πρόεδρο είναι το εξής, ότι δηλαδή πείστε μου μέσα μου ότι με πειράζει αυτό το πράγμα, ότι δεν άξιζε ένα τηλέφωνο για την προσπάθεια που έκανα αυτόν τον 1,5 χρόνο και να με πάρει και να με ξεκαθαρίσει, αν πει αλέκο τελικά κάναμε το συμβούλιο. Θέλει τρεις θέλουν, πέντε δεν θέλουν. Εντάξει, ναι. Κανένα πρόβλημα και αποχωρώ σαν φίλος. Πάντως στην ανακοίνωσή σου αφήνεις σαφείς αιχμές και για τον Γενικό Αρχηγό. Βεβαίως. Τι ακριβώς συνέβη εκεί? Για τον Πέτρο αφήνω αιχμές γιατί... Ναι, για τον κύριο Τζίμα. Για τον κύριο Τζίμα αφήνω αιχμές γιατί το καλοκαίρι, όταν ο κύριος Τζίμας έθεσε την παράτησή του τη δείξη να φύγει, έτρεχα επί δύο εβδομάδες μαζί με τον πρόεδρο και με δική μου πρωτοβουλία να κάνουμε τόσα ραντεβού για να γυρίσει πίσω στην ομάδα. Γιατί έλεγα στον πρόεδρο ότι ήμασταν μια χημεία που κολλάει μεταξύ μας. Καλό είναι να μην χαλάσει, να διαζύγει να μην χαλάσει. Γιατί μάλλον πήγαμε καλά πέρυσι, καλό είναι να πάμε και φέτος. Κάτι που πάει καλά, να μην το χαλάσουμε. Και έτρεχα πάρα πολύ μαζί του όλο κάθε βράδυ να τον φέρω πίσω στην ομάδα. Δηλαδή τον στήριξα πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Και όμως αυτή τη στιγμή ο κύριος Δήμας μέχρι στιγμή δεν έχει πάρει ούτε ένα τηλέφωνο να πάρει μια θέση και να πει σαν τεχνικός διευθυντής, σαν το δεξί μου χέρι, ότι Αλέκο υπάρχει αυτό και αυτό, θα γίνει αυτό, μπορεί ο πρόεδρος να σε πάρει αύριο, κάτι να μην ενημερώσει. Άρα εισέπραξες και εσύ, εισέπραξες, μάλλον βγάζεις μια πικρία, ότι δεν εισέπραξες ανταπόδοση με βάση τα αυτά τα οποία είχες κάνει προς τον ίδιο, είχες προσφέρει ακριβώς, προς τον ίδιο. Ναι. Ακριβώς. Και το μόνο που ήταν να κάνει είναι να πάρει άλλο τηλέφωνο προπονητή. Mm-hmm. Άρα στην ουσία, δηλαδή με αυτά που, με τις κινήσεις που κάνανε, μπορεί άθελά τους βέβαια, έτσι, γιατί δεν μπορεί να μην ξέρουν τον χώρο πώς πρέπει να κινηθούν και δεν το λέω με κακή αυτό, ούτε με κακή πρόθεση. Είναι η αλήθεια. Έτσι, άλλο τένα, δεν το λέω γιατί είχα τη βαθιά μου. Είναι λογικό να έχω μεγαλύτερη εμπειρία από αυτούς και ξέρω πώς πρέπει να κινηθεί σε κάποιες περιπτώσεις. Γι' αυτό είπα πριν ότι εγώ στα αποδητήρια έθεσα την παραίτησή μου και δεν είπα παραιτούμε. Έχει τεράστια διαφορά. Ναι. Λοιπόν, κάτι το οποίο δεν έπαιρνε τηλέφωνο κανένας. Άρα με αυτά που ακούμε, Αλέκο, εγώ συμπεραίνω ότι μάλλον το κεντρικό πρόβλημα ήταν οι παίχτες προς εσένα για να μην παίρνουν οι γύρω-γύρω τηλέφωνο. Φαντάζομαι επηρεάστηκαν από τους παίχτες κυρίως. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Αλλά αυτό μου βγάζει όση ώρα ακούω αυτά που λες. Κοίταξε, μήπως εμπιστεύτηκες λάθος άτομα. Το 100% δεν μπορώ αυτό να το, ναι, να το πω με σαφάνεια, αλλά σε αυτήν την αλλαγή, όταν έχει κάποιες ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια, αυτό που πρέπει να κάνει ο προπονητής είναι να προφυλάξει καταρχήν τα αποδυτήρια, να γίνει ομπρέλα. Εγώ προσπάθησα πάρα πολλές φορές, πολλές περιπτώσεις, να το καλύψω αυτό, αλλά δεν μπορώ όμως εγώ να πω και στο σπίτι του καθενός και να τους λέω ότι δεν λειτουργούμε πλέον ερασιτεχνικά. Δεν είναι ερασιτεχνικό. Είναι εθνική κατηγορία. Αύριο μεθαύριο θα πάτε σε μια άλλη πόλη. Πρέπει να ξέρετε και να πώς να σταθείτε, με την έννοια ότι δεν μπορεί να μιλάει ο καθένας για το οτιδήποτε. Όπως ο πρόεδρος να μιλάει για τους ποδοσφαιριστές, το τι συμβαίνει με τον προπονητή. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σωστό και αντιληπτό αυτό. Εγώ πάντως, Αλέκο, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί υπάρχει μια φημολογία και υπήρχε έντονη αυτή η φημολογία τις τελευταίες μέρες ότι η αιτία του διαζυγίου είναι. Και τι, τέλος πάντων, αυτή τη εξέλιξη που σημειώθηκε, είναι μια επιθυμία σου να μετακομίσεις προς την Κρήτη. Αυτά βγαίνουν από την άλλη πλευρά, να πούμε. Ναι, να εντάξει, προκύπτει αυτό. Προκύπτει από κάποια. Υπάρχει μια τέτοια φημολογία ότι δέχτηκε τηλέφωνο από τον αδερφό στο Γιάννη για να αναλάβει βοηθό προπονητή στον Πλατανιά. Ισχύει κάτι τέτοιο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό? Όχι, όχι, έτσι, Νίκο, καμία σχέση. Αυτά που ακούω ότι είναι χαζομάρες. Mm-hmm. Είναι το συμπάθειο, δεν γίνει κάτι τέτοιο. Και σκέψω ότι στην περίπτωση αυτή, γιατί να μιλάμε και λίγο λογικά, εγώ μπορεί να πούμε ποδοσφαιρικά να έκανα καριέρα και να έχω φτάσει ένα υψηλό επίπεδο προπονητικά, όμως τώρα και εγώ ξεκινάω, έτσι. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που δεν έχω κόμπλεξ. Είναι λογικό ότι κάποιοι άλλοι είναι πολύ πιο πέρα από μένα, ναι, εγώ δεν έχω την εμπειρία αυτή. Στην ιστορία όλη αυτή, εγώ ζημιώνομαι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο πρόεδρος θα πρέπει να χαίρεται που είχε έναν προπονητή τέτοιο που δεν κάθεται ούτε στο μισθό του, ούτε λέει ότι θέλει να είμαι προπονητής γάμας νικής. Γιατί οι προπονητές υπάρχουν πολλοί που θέλουν να είναι στον πάγο και να λένε ότι είμαι προπονητής γάμας νικής και κάθομαι σε ένα μισθό. Σωστό είναι αυτό. Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Εγώ θέλω η ομάδα, πάνω απ' όλα να πάει καλά η ομάδα και κοιτάζω το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Είναι λίγοι προπονητές που θα το κάνουν αυτό και λίγοι θα βγουν τα παιδιά μπροστά τους. Γιατί έχω περάσει από ποδοσφαιριστές, ξέρω πώς είναι αυτά τα πράγματα και ξέρω τι πρέπει να κάνω ώστε να σταθεί μια ομάδα και να πατήσει τα πόδια της. Κάτι το οποίο δεν έγινε εδώ, γιατί όπως είπα, είτε δεν μπορεί να είναι χωριό,
καλό είναι να μην συζητάμε παρά έξω. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Μάλιστα. Άντε το πήρα για το καλοκαίρι. Δηλαδή, πολλή κουβέντα, δηλαδή ξέραν οι ποδοσφαιριστές το τι έχω ζητήσει εγώ με τον πρόεδρο πριν μία ώρα. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το πόσα λεφτά μπορεί να παίρνει ο coach, πήρε αυτό, έκανε εκείνο, θα κάνει αυτό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, Νίκο. Αυτά είναι όχι και λύσαρα τεχνικά. Αυτά είναι που με φέραν πίσω. Ναι, αντιληπτό. Πολύ πίσω. Αντιληπτό. Και όταν εγώ χτες, συγγνώμη που σε λίγο, το κάνω μια ανακοίνωση, βγάζω μια ανακοίνωση και λέω αυτό το πράγμα, γιατί η διοίκηση στο Σερβιανό μετά στο καπάκι έβγαλε και είπε ότι μίλησε με προπονητές. Γιατί δεν το κάνει πιο νωρίς αυτό το πράγμα. Περίμενε τι, να πάρει αρνητική απάντηση από τους άλλους και μετά να πάρουν τηλέφωνο να λέω να του πούνε γυρνά. Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Εγώ από παίχτες σε πήρε κάποιος μετά από την ανακοίνωση τη Χθεσινή να πει κάτι. Παίχτες, ναι, με πήραν πολύ. Έχεις την πήραν πολύ και δεν το κρύβω ότι πολλά παιδιά συνοχωρηθήκαν και μου είπαν ότι ήταν λάθος αυτό που έκανα, αλλά τα παιδιά λογικό δεν καταλαβαίνουν, βλέπουν μόνο πλευρά. Ένας προπονητής δεν κοιτάει μόνο τον ποδοσφαιριστή, κοιτάει και πολλά πράγματα. Όπως εγώ για τη Σερβία έκανα πολλά εξωγωνιστικά πράγματα. Κάτι το οποίο είναι πληθυντικό, δεν μπορώ να το καταλαβαίνω. Κάτι το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω δεν εκτιμήθηκε. Εγώ δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω και κάτι για την επόμενη μέρα. Είσαι επαγγελματίας, έχεις κάνει όπως είπες τα πρώτα σου βήματα, τα οποία είναι ιδιαίτερως ενθαρρυντικά, θα πρόσθετα εγώ. Δείχνεις ότι είσαι ένας άνθρωπος που τον ενδιαφέρει το αύριο, είσαι φιλόδοξος, δουλεύεις με έμφαση στη λεπτομέρεια. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί και αυτό ακούστηκε, ότι αν υπάρχει πιθανότητα ο επόμενος σταθμός σου να σε βρει στην ίδια κατηγορία σε μια ομάδα στην οποία έπαιξες ποδόσφαιρο. Και μάλιστα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αναφέρομαι στην προοδευτική, η οποία δεν έχει ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει θέμα προπονητή και εκεί. Δεν έχω μιλήσει. Όχι, δεν έχω μιλήσει. Αυτό έγινε το καλοκαίρι, όχι τώρα. Mm-hmm. Το καλοκαίρι, όντως με ενοχλήσει έναν άνθρωπο από εκεί. Uh-huh. Όμως, εγώ ήθελα να μείνω στη Σεριανά, γιατί ήθελα να μείνω στη Σεριανά. Ήταν μια ομάδα που έχτισε, όπως είπα και πριν από την αρχή, και ήθελα να το συνεχίσω αυτό το έργο. Με ενοχλήσει το καλοκαίρι, του είπα στα παιδιά ότι στο μέλλον μπορούμε να συνεργαστούμε. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει. Αυτό δεν ξέρει κανείς την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Άρα δεν έχει. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Όπως είπα και πριν, εγώ δεν ήθελα να φύγω από τα Σεριανά. Το τονίζω αυτό το πράγμα. Δηλαδή με πικρία το λέω. Στενοχωρήθηκα πολύ αυτό που έγινε. Δηλαδή, εμένα με πληγώνει και με στενοχωρεί το γεγονός ότι περίμενα τηλέφωνο και δεν το πήρα ποτέ. Δηλαδή, αν καταλάβει γιατί λίγο στη θέση μου, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τα πάντα για αυτή την ομάδα, θεωρώ ότι άξιζε ένα τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο, τίποτα παραπάνω. Ας είναι και αρνητικό αυτό. Κατανοητό, Αλέκο. Ωραία. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι τελευταίο, κάτι ακόμη. Όχι, εσύ, τίποτα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι, όπως είπα και πριν στην κουβέντα που ξεκίνησε, ότι δεν είχα κανένα πρόβλημα προσωπικό με κανένα από την ομάδα. Έτσι, αυτό ήταν γενικό, αυτό που είπα όλο αυτό. Ήταν μια ομάδα που δεν προσέχτηκαν κάποια πράγματα που με φέραν πίσω. Θέλω να ευχηθώ στην ομάδα πραγματικά να πετύχει τους στόχους της μέσα στην καρδιά μου και εύχομαι τον στόχο που θέσει να τον υλοποιήσουμε γρήγορα. Λοιπόν, να διαβάσω και ένα μήνυμα ενός φιλοακροατή. Λέει, επειδή έτυχε να μάθει κάτι τυχαία πάνω σε αυτό το θέμα που συζητάτε, μας έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ένας ακροατής. Τη Δευτέρα, λέει, με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου Λαρισαίος που αγωνίζεται στη Φλωριάδα και με ρωτούσε για τη γνώμη μου για τα Σερβιανά. Γιατί, όπως μου είπε, λέει, ο πρώην προπονητής της Φλωριάδας, ο κύριος Γιάννος, συζητούσε με τα Σερβιανά για να αναλάβει και να πάρει και εκείνον τον παίχτη. Άρα ήταν η λυμμένη απόφαση να φύγει ο κύριος Τάτσης. Την Κυριακή, έτσι. Την Κυριακή. Έτσι λέει εδώ ένας φίλος που έχει στείλει μήνυμα τώρα. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που σου είπα. Μέσω πλήρης σαφώς, εγώ την κίνηση που έκανα, αυτό που σου είπα πριν, Νίκο, δηλαδή, όταν εγώ θέτω μια παρέτησή μου και δείχνεις το καπάκι ότι παίρνεις ένα προπονητή τηλέφωνο, δείχνεις ότι έχεις πρόβλημα με τον προπονητή. Ναι. Εσύ τα ήξερες, ότι είναι σαν να τους έβγαλες από τη δύσκολη θέση πάντως. Μπράβο. Αυτό ακριβώς μου δώσα να καταλάβω. Και όταν δεν παίρνω ένα τηλέφωνο, αυτό μου δώσα να καταλάβω. Αυτό. Τίποτα. Δηλαδή, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Το συγκεκριμένο το ήξερες. Το συγκεκριμένο. Για τον κύριο Γιάννο. Για τον κύριο Γιάννο το ήξερες, Λέκο. Ή το έμαθες. Ναι, ναι, ναι. Α, το ήξερες. Το ήξερες, το έμαθα. Και αυτό το έμαθα και Δευτέρα. Την Κυριακή βράδυ έμαθα για τον έναν, Δευτέρα έμαθα για τον άλλον. Την Κυριακή έμαθα για άλλον. Δηλαδή, έμαθα για διάφορους προπονητές και θεωρώ ότι δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά και νομίζω ότι αυτό που έγινε με πρόσβαλε αφάνταστα. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχω αγαπήσει το ποδόσφαιρο, έχω κάνει μια καριέρα στο ποδόσφαιρο και νομίζω ότι δεν τους τιμάει να το κάνω αυτό στο πρόσωπό μου. Ήταν λίγο unfair δηλαδή από τη διοίκηση όλο αυτό. Ναι, ήταν όχι λίγο, ήταν πάρα πολύ unfair.
Νομίζω ότι έπρεπε να κάνει το αυτονόητο. Θεωρώ. Έπρεπε να κάνει το αυτονόητο, να πάρει τηλέφωνο και απλά να μου πει να ξεκαθαρίσει τη θέση τη δίκη. Ότι αλλιώ, ναι, κάναμε το συμβούλιο τελικά. Και όπω είπα πριν, αυτό ήταν αρνητικό. Δεν υπήρξε με αυτό. Πες ότι εγώ έκανα λάθο. Αρνητικό ήταν. Ναι, όχι, θα δένε τα χέρια και θα έρθουν σαν φίλο. Όχι όμω πριν μιλήσουν μαζί μου να παίρνουν τηλέφωνο ω προπονητέ. Δεν είναι ωραίο. Δεν, δηλαδή, έτσι δεν είναι υγιή στο ποδόσφαιρο. Παρά το φέρνουμε πίσω πάλι με αυτά που κάνουμε. Ωραία, μάλιστα. Έγινε, Αλέκο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.